Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, Κυριακή με δράση. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην οικονομία. Θα δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση με ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ και συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα με νέο κύκλο αντιπαράθεσης και πολλές δηλώσεις. Το θέμα του βατοπεδίου, την υπόθεση βατοπεδίου. Είναι εδώ κοντά μας, μαζί μας ο κύριος Άνος Πλεύρης, βουλευτής του ΛΑΟΣ και μέλος της προανακριτικής και υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Αθηνών. Να τα λέμε αυτά καθώς πλησιάζουν και εκλογές, κύριε Πλεύρη. Απλώς να μην τα συζητάμε γιατί έχουμε κάποιους περιορισμούς. Εντάξει, εντάξει. Απλά τίτλο. Και ο κύριος Αμυρίδης από τη Θεσσαλονίκη, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της προανακριτικής για το Βατοπέδι. Καλημέρα σας, κύριε Αμυρίδη. Δεν ακολούθησα την κοινοβουλευτική τάξη, ακολούθησα την τηλεοπτική τάξη. Τη χωροταξική τάξη. Ακριβώς. Λοιπόν. Έχει σημασία. Νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογο ο Θανάσης ο Πλεύρης. Ωραία. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτή τη στιγμή για να προχωρήσουμε μετά στη συζήτησή μας. Με 11 συμφωνίες σε κρίσιμους τομείς επισφραγίστηκε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Κίνας. Ο Γουέντζι Αμπάο τόνισε ότι το Πεκίνο σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις στη χώρα μας και να αγοράσει νέα ελληνικά ομόλογα. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του μάλιστα στις προσπάθειες που καταβάλει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Με ηλεκτρονικό δίκτυο επιχειρεί να περιορίσει τη φοροδιαφυγή η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την Καθημερινή, από το επόμενο έτος όλες οι συναλλαγές φυσικών προσώπων πάνω από τα 1.500 ευρώ θα γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή με κάρτα ή με επιταγή. Αντίστοιχη υποχρέωση θα υπάρχει για τις επιχειρήσεις, για συναλλαγές όμως πάνω από τα 3.000 ευρώ. Καμία κυβέρνηση δεν έχει δώσει στον τομέα του τουρισμού τη σημασία που έχει στην οικονομία, στην απασχόληση και στην περιφερειακή ανάπτυξη, λέει στη συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο κ. Αγγελόπουλος. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρία στα διόδια Αφιδνών Ελευσίνας και στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Στην Αττική Οδό προγραμματίζουν τα μέλη του κινήματος Δεν Πληρώνουμε Διόδια και στα αθλητικά. 3-1 νίκησε χθες ο Ολυμπιακός τον συνονόματό του του Βόλου. Σήμερα απευθείας Sky 100,3 θα μεταδοθούν 6 παρατέταρτο Εργοτέλης Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Κοντάξανθης και το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Θα μας πείτε μετά, κύριε Αμυρίδη, για αυτό το ντέρμπι. Νομίζω απασχολεί πολύ εκεί, ε. Περισσότερο από κάθε άλλο αγώνα. Ωραία. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει να μπούμε στην συζήτησή μας, μέχρι να έρθει εδώ πέρα και ο κύριος Τζαβάρας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Ελάχιστα λεπτά θα είναι κοντά μας, ούτως ώστε έτσι να ξεκινήσουμε την συζήτηση και με τον κύριο Τζαβάρα. Θα μας βοηθήσει να μπούμε στο κλίμα αυτής της υπόθεσης το σχόλιο του Άρη Πορτοσάλτε. Και αμέσως μετά εδώ στο στούντιο. Σπύρο, τώρα που και η Τρίτη Επιτροπή της Βουλής φτάνει στο τέλος της ολοκλήρωσης της εργασίας της, ο Sky άνοιξε το θέμα του βατοπεδίου και ενόχλησε, είναι σαφές αυτό. Ενόχλησε εκείνη τη μερίδα των ανθρώπων οι οποίοι δεν αναζητούν την αλήθεια και θέλουν να μείνουμε στην εντύπωση που έχει σχηματιστεί από τον Αύγουστο του 2008. Όμως, τώρα που φτάνουμε στο καταληκτικό σημείο και μπαίνουμε πια στην πιθανότητα να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα πολιτικά πρόσωπα, ευθέως ερωτούμε το εξής βασικό πράγμα. Ποια είναι η ζημιά του δημοσίου? Διότι χωρίς ζημιά, θα επαναλάβω αυτά που έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν μπορείς να καθίσεις καμνή κανέναν πολιτικό. Συνεπώς, αυτό και μόνον είναι προφανές ότι ενοχλεί. Κάποιοι είπαν, α, ήρθε ο Sky και άλλαξε γραμμή. Δεν άλλαξε καμία γραμμή ο Sky. Εάν είναι σκάνδαλο και καταδειχθεί ότι είναι σκάνδαλο, είναι προφανές ότι οι υπεύθυνοι, για να το πάω και παρακάτω, να τους βάλουμε στο τσιμέντο τα πόδια τους και να τους ρίξουμε μέσα στον Θερμαϊκό ή στη θάλασσα στο Βόρειο Αιγαίο. Όμως, αν δεν είναι, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι ακριβώς συνέβη. Είπαμε ακόμη αυτό που το είχαμε τονίσει και από την πρώτη στιγμή, βεβαίως εκείνη την περίοδο πριν από 2 χρόνια, όποιος έλεγε τέτοια ζητήματα δεν μπορούσε και να ακουστεί, διότι ήταν τόσο πολύ το βουητό που έλεγε έγινε σκάνδαλο, τα φάγανε, παρήχθη πολιτικό χρήμα, χωρίς προς στιγμή να έχει καταδειχθεί κάτι τέτοιο. Είχαμε πει και είχαμε μιλήσει για τα χρυσόβουλα, ότι δηλαδή να είμαστε προσεκτικοί με την χρήση των χρυσόβουλων, διότι τα χρυσόβουλα είναι ακόμη επίσημο έγγραφο του κράτους. Με το χρυσόβουλο, λέει η Μονή, η λίμνη Βιστονίδα είναι δική μου. Αυτό πρέπει να το ακούσουμε. Δεν θα είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφανθούμε φυσικά. Αλλά όσο κράτος και εκκλησία είναι ακόμη δεμένο και έχω την αίσθηση ότι η πλειονότητα της κοινής νόμης θέλει το κράτος και την εκκλησία δεμένη και ένα. Άρα, όπως λέει και ο καθηγητής ο κ. Σπυριδάκης, εδώ έχουμε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, τη Μονή δηλαδή, να διεκδικεί και να ανταλλάσσει μάλλον έκταση με το βαθύ κράτος. Το δημόσιο δηλαδή. Εδώ
πιθανώς να έχουμε, θα επαναλάβω τα λόγια του κυρίου Σπυριδάκη, να μπει το ένα χέρι στη μία τσέπη και να μεταφέρει τα χρήματα στην άλλη τσέπη. Αλλά είμαστε οι τελευταίοι που θα μιλήσουμε γι' αυτό, παρά μόνον εμείς ως δημοσιογράφοι θέτουμε τα ζητήματα. Αυτό που έχουμε υποχρέωση να πούμε είναι ότι όταν επικαλούμαστε τα χρυσόβουλα για περιουσιακά στοιχεία άλλων πατριαρχείων, είναι ντροπή να βγάζουμε άλλη μια φορά μόνοι μας τα μάτια μας, διότι η περιουσία και τα δεδομένα της Αθωνικής πολιτείας κατοχυρώνονται με αυτά τα χρυσόβουλα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία τα έκανε φυρμάνια και αυτά τα φυρμάνια έφτασαν στις ημέρες μας ως νόμοι του ελληνικού κράτους και ως δεδομένα του ελληνικού κράτους. Αλλά για όλα αυτά υπάρχουν αρμόδια όργανα. Όπως φερρυπίνει για την αξία, υπάρχει το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Αλήθεια, γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψη την άποψη αυτού του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, του οποίου την άποψη χρησιμοποιούμε τα τελευταία 30 και βάλε χρόνια? Τώρα μας λέει η Επιτροπή ότι θα καταφύγει σε 8 επιτροπές εκτιμητών, εταιρείες. Αλήθεια, ποιες είναι αυτές? Καλό θα ήταν να τις μάθουμε. Με ποιο τρόπο θα κάνουν την εκτίμηση? Μήπως δηλαδή στο τέλος συγκρίνουμε πορτοκάλια με μήλα? Όλα αυτά καλό θα ήταν να τεθούν ευθύς εξ αρχής, έτσι ώστε η κοινή γνώμη να ξέρει με τι έχει να κάνει σε αυτήν την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Άλλη μια διάσταση είναι η φυσιογνωμία του μοναχού, του Εφραίμ και του βοηθού του Αρσένιου. Είναι γεγονός ότι ανεξαρτήτως πώς στέκεται κανείς ως προς την πίστη του, θα ήθελε αυτοί οι άνθρωποι που του μιλούν για την πίστη να μην είναι τόσο businessman. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχει και η αντίληψη, η οποία αυτοί οι άνθρωποι έχουν την εκκίνησή τους από την Κύπρο, ίσως έχουν μια άλλη αντίληψη σε ό,τι αφορά στα οικονομικά, στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων κτλ. Πιθανώς αυτό να μας κάνει μια εντύπωση, αν και για να μπει ο Εφραίμ στην κοινωνία έχω την εντύπωση ότι στη δεκαετία του 90 λειτουργήσαν διάφορα συστήματα, όπως της περιφοράς της τίμιας ζώνης στην Αθήνα, όπως το ότι η Εφραίμ έμπαινε σε σπίτια πολιτικών που δεν ήταν καλά στην υγεία τους, έμπαινε σε σπίτια ανθρώπων μιας καλής οικονομικής καταστάσεως και έδινε απλόχερα την ευλογία του. Όλο αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, αν σου κάνει μια φορά κακή εντύπωση, είναι πιθανώς να συνεχίσεις να έχεις την ίδια κακή εντύπωση, γιατί όλο αυτό το πράγμα με το συγχωροχάρτη νομίζω έχει μείνει στο μεσαίωνα. Τότε πουλούσαν συγχωροχάρτια για άφεση αμαρτιών με αντίτιμο χρήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, η υπόθεση Φωτοπεδίου εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σοβαρή και επειδή θα διακυφευτούν διάφορα πράγματα και διάφορες καταστάσεις, καλό θα ήταν για άλλη μια φορά η πολιτική μας να είναι ξεκάθαρη σε αυτό που λένε. Μας βοήθησε ο Άρης, ο Πρωτοσάλτη, αρκετά νομίζω έτσι να μπούμε στο κλίμα του Φωτοπεδίου. Κυρία Μυρίδη, θα ήθελα να αρχίσω από εσάς για να μας λέγατε πώς γιατί νομίζω είναι κομβικό σημείο το αν έχει προκληθεί ζημιά στο δημόσιο ή όχι. Πώς στοιχειοθετείτε και σε τι ποσό ανέρχεται? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πριν ξεκινήσει αυτή η υπόθεση, από το 2003 το Δημόσιο είχε και τη λιμνοθάλασσα δική του, κατά άλλους λίμνη, αλλά και όλα αυτά τα ακίνητα. Σήμερα, ενώ δεν έχει τελεσιδικήσει η δίκη, πρωτόδικα είναι του Δημοσίου, αλλά δεν έχει τελεσιδικήσει και δεν έχει και τα ακίνητα. Από μόνο το αυτό αποτελεί τεράστια ζημία του Δημοσίου. Κατά την εκτίμηση του ΕΣΟΕ τα ακίνητα έχουν αξία 110 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Όμως οι εκτιμήσεις αυτές γίνανε μετά από αιτήσεις της συστηματικής εταιρείας του Δημοσίου, από τις οποίες 15 αιτήσεις, μόνο σε μία αναγράφονταν ότι θα γίνουν ανταλλαγές με το Βατοπέδι. Στις υπόλοιπες 14 έγραφαν ότι ζητάμε την βοήθεια του ΕΣΟΕ για την αξιοποίηση των ακινήτων. Άρα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τότε, μέσω της ΣΚΕΔ, δεν ενημέρωνε το ΣΟΕ ότι αυτά θα πάνε για ανταλλαγές, αλλά μόνο για αξιοποίηση. Έτσι λοιπόν, η αξία που εκτιμήθηκε από το ΣΟΕ εκτιμώ ότι ήταν πάρα πολύ μικρή. Πέρα από αυτό, στα συμβόλαια. Να σας πω κάτι. Συμβόλαια, αποτελεί η δική σας εκτίμηση, προσωπική. Εννοώ, υπάρχει κάποιος. Ποια είναι η εκτίμηση? Λέτε ότι. Είπατε προηγουμένως. Τα γεγονότα λέω. Όχι, είπατε προηγουμένως. Εκτιμώ, λέτε, ότι η αξιολόγηση που κάνει το ΣΟΕ ήταν χαμηλή. Υπάρχει δημόσιος φορέας, θεσμικός φορέας. Θα σας εξηγήσω γιατί. Ναι. Θα σας εξηγήσω γιατί. Που έχει κάνει την αξιολόγηση αυτή και έχει βρει πως υπάρχει ζημιά για το δημόσιο
Και αν υπάρχει τέτοια αξιολόγηση, γιατί ζητήσατε τώρα, τελευταία στιγμή, με προανακριτική να τρέχει η δεύτερη αξιολόγηση? Στην κατά την αξιολόγηση του ΣΟΕ, άλλες εκτάσεις δείχθηκαν, γίναν στην αυτοψία, είδα στην αυτοψία που εκτιμώ ότι είδαν, και άλλες γίναν στα συμβόλαια. Δηλαδή, οι δασικές εκτάσεις στα συμβόλαια γίναν άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα. Αυτά τα οικόπεδα λοιπόν και όλη αυτή η έκταση, περίπου όσο είναι ο νομός Αττικής, δεν υπάρχει στα χέρια του ελληνικού δημοσίου. Και από την κατάθεση του νομικού συμβουλίου του κράτους, του νομικού συμβουλίου του κράτους, του Προέδρου του κ. Γεωργακόπουλου, από μόνο του αυτό αποτελεί τεράστια ζημία για το ελληνικό δημόσιο. Σε τι ύψος ανέρχεται αυτή η ζημιά? Κατά την εκτίμηση τη δική μου είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 110 εκατομμύρια ευρώ, αφού σας λέω εκτιμήθηκαν δασικές εκτάσεις και μετά γίνανε άρτια. Ξέρετε, κύριε Αμυρίδη, δημιουργείται μια σύγχυση. Εμείς, γιατί να σας πω κάτι, μόλις όχι, να σας πω, άκουγα μισό λεπτό, να σας θέσω και αυτό το ερώτημα για να μου απαντήσετε συνολικά. Άκουγα την ομιλία του κυρίου Ρόβλια όταν πρόκειτο να εισταθεί η προανακριτική, που είχε μιλήσει για ζημιά του δημοσίου άνω το ενός δις. Εσείς λέτε πάνω από 100 εκατομμύρια. Δηλαδή, αυτό προκαλεί και μια σύγχυση για το τελικά. Σε τι ύψος ανέρχεται αυτή η ζημιά, εάν υπάρχει? Δηλαδή, είναι ανάλογα με τις εκτιμήσεις του κάθε βουλευτή ή υπάρχει κάποιος θεσμικός φορέας που να έχει πει: ελάτε εδώ, σύμφωνα με αυτά τα έγγραφα, τόση είναι η ζημιά που έχει πάθει το δημόσιο? Η ζημιά του ελληνικού δημοσίου σήμερα από τα επίσημα έγγραφα του ΣΟΕ είναι 110 εκατομμύρια ευρώ. Σας είπα όμως πώς έγιναν τα συμβόλαια. Γιατί ο κύριος Ρόβλιας μίλησε για πάνω από ένα δις? Θα σας πω. Μετά την εκτίμηση που θα γίνει από τις εταιρείες που ανατέθηκαν, 4 ελληνικές, 4 ξένες, και από τους 8 πραγματογνώμονες, για τα τουλάχιστον 8 ή 9 ακίνητα τα οποία είναι τα μεγάλα, εκτιμώ ότι θα αναδειχθεί ίσως και αυτό το μέγεθος. Θα πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο η αξία. Μάλιστα. Ο κύριος Ρόβλιας έκανε μία εκτίμηση με τα δεδομένα των συμβολέων που έβλεπε τις μεγάλες αλλαγές μέσα στα συμβόλαια. Αλλά εκείνα τα δεδομένα οδήγησαν σε προανακριτική. Δεν θα έπρεπε να είχατε καταλήξει σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις, αξιολογήσεις πριν περάσει σε προανακριτική? Και θα ήθελα να δώσουμε το λόγο, κύριε Αμυρίδη, και στον κύριο Πλεύρη. Ναι. Θα ήθελα τη δική σας άποψη. Θα πω μόνο. Ναι, ολοκληρώστε και να μιλήσει ο κύριος Πλεύρη. Η ζημία του ελληνικού δημοσίου ψηφίου δεν έχει ούτε λύμη στα χέρια του, ούτε τα ακίνητα στα χέρια του είναι δεδομένη. Κατ' εκτίμηση του ΣΟΕ είναι 110 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε την. Το ΣΟΕ, από ό,τι ξέρω, δεν εκτιμά ζημιά. Κάνει μια αξιολόγηση των ακινήτων που έπρεπε να γίνουν ανταλλαγές. Έτσι δεν είναι, κύριε Πλεύρη, ή κάνω λάθος? Μα λέω ότι. Ναι, κύριε Πλεύρη. Τα ακίνητα δεν υπάρχουν στο δημόσιο, παιδιά. Δεν υπάρχουν. Άρα τα 110 εκατομμύρια είναι το μίνιμουμ. Ακούστε, γίνεται. Βοηθήστε μας, κύριε Πλεύρη, να καταλάβουμε. Θα σας πω και τη δική μου θέση. Άκουσα και τον κύριο Πρωτοσάλτη και πολλά από αυτά τα οποία λέει, τα λέει τώρα ο Skype, ενώ ότι στο ρεπορτάζ το οποίο αναπτύσσει τώρα. Και έχει δίκιο σε αυτό. Όταν τα έγραφα στο πόρισμά μου το 2008, πραγματικά σε εισαγωγικά σκεφτόμουν ότι θα πέσουν να με φάνε. Και είναι πράγματα τα αντιμετωπίζουμε. Θέμα πρώτο, λόγου χάρη. Πώς μπορεί να στοιχειοθετείται ζημιά του δημοσίου όταν το δημόσιο δίνει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου? Αυτό που έχει πει και ο πρόεδρος του λαού είναι ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο σε ποια λογική. Εάν η Νέα Δημοκρατία τότε, εκείνη τη χρονική στιγμή, δεν επέλεγε αυτές τις διαδικασίες που επέλεξε με τις υπουργικές αποφάσεις και ερχόταν με νομοθετική ρύθμιση, όπως έχει κάνει παλαιότερα το Πασόκ για τους Δήμους, που έδινε τις εκτάσεις των στρατοπέδων που κλείνανε στους Δήμους, ερχόταν με νομοθετική ρύθμιση και κάλυπτε αυτό το θέμα. Σας πληροφορώ ότι σήμερα δεν θα συζητούσαμε την υπόθεση. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχουν θέματα στο βατοπέδι, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Λόγου χάρη, έθιξε ο Γιάννης ο Αμυρίδης. Έχουμε μια. Πριν πάμε στα υπόλοιπα. Όχι, υπάρχει. Για τη ζημία θα φτάσω. Γιατί θα πω ξεκάθαρα για τη ζημία. Θα σας πω ξεκάθαρα γιατί έχω σχηματισμένη άποψη σε αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε τη λίμνη, η οποία πρωτόδικα την έχει κερδίσει το δημόσιο και με υπουργικές αποφάσεις διοικητική διαδικασία έχει δοθεί στη Μονή. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Όμως πάλι το ξεκαθαρίζω, γιατί όταν αναστείλω κόσμο στα δικαστήρια θα μιλάμε νομικά. Πρωτόδικη απόφαση του πρωτοδικού Ροδόπης δεν σημαίνει ότι έχουμε άριο πάγο. Ανοίγω μία παρένθεση. Τα Χρυσόβουλα αναγνωρίζουν. Βεβαίως. Όχι, θα σας πω για τα Χρυσόβουλα. Όπως το ξέρω, τα Χρυσόβουλα, όποιος πάει να τα θίξει είναι τουλάχιστον ανόητος. Μπορώ να πω ότι αν δεν είναι ανόητος θα διετελέσει εθνική προδοσία. Διότι στα Χρυσόβουλα στηρίζεται το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, το Πατριάρχειο Ιερουσαλήμων. Οφείλω όμως να πω ότι η πρωτόδικη απόφαση που δικαιώνει το δημόσιο δεν θίγει τα Χρυσόβουλα. Θίγει κατά πόσο τα συγκεκριμένα Χρυσόβουλα συμπεριλαμβάνουν την έκταση της λίμνης Βιστονίδας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα Χρυσόβουλο για να τοπογραφηθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν απευθύνεται σε χιλιά χρόνια. Εάν ποτέ όμως πολιτικά πάμε να θίξουμε τα Χρυσόβουλα, θα έχουμε κάνει εθνική προδοσία.